συμβασιού και εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομικών, Εφοριών και άλλων υπηρεσιών, βρισκόμαστε σε μια μόνιμη ομιλία εδώ και χρόνια με την απειλή της απόλυσης και καταλάβετε συνεχώς πάνω το κεφάλι μας. Δεν είναι λίγοι συνάδελφοι που τετάρτηκαν στις δουλειές της ενεργείας. Έχουμε αποκτήσει από υποσχέσεις, μας έχουν κάνει μαλάκια από Υπουργείο σε Υπουργείο και από αρμόδιο σε αρμόδιο με το πρόβλημά μας να διορίζεται και να μην ικανοποιείται το βασικό μας αίτημα που είναι να μετατραπούν όλες μας τις συμβάσεις τώρα σε αορίστου χρόνου. Εδώ και μήνες δίνουμε ένα σκληρό αγώνα με συνεχείς κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας για να μπει τέλος στην ομιλία που μας έχουν καταδικάσει. Με αυτόν τον αγώνα είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε όλες οι βασιλούμενες Υπουργοί Οικονομικών και τους ΑΔΕ σαν μια γροθιά μέχρι την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας. Δεν επαναπαυρόμαστε σε προσωρινές δικαστικές αποφάσεις και δρούμενες υποσχέσεις των συναρμόδιων Υπουργείων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας πετάει στον δρόμο έχοντας πάρει πάσα τις προηγούμενες κυβερνήσεις που διατήρησαν στο αρχαίο τους νόμους και το απαράδεκτο καθεστώς της ομιλίας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και με κοροϊδίες, υποσχέσεις και ψέματα έπαιξαν αντιστατικά με το ψωμί μας. 150 οικογένειες να τρέχουν να συγκαλέπουν επιδόματα, γυναίκες και άντρες συνάδελφοι να έπρεπε να κοιμάζονται για σύνταξη, να τρέχουν να καταστήσουν τα 55 τους. Με τσακισμένα χέρια και μέση, τόσα χρόνια στην αυγή της καθαριότητας, να μας λένε ότι τώρα δεν επαρκούν τα μόρια μας για τη δουλειά μας. Δεν ζητάμε χάρη, δεν ζητάμε ειδική μετακίνηση, ζητάμε το δίκαιο μας στη δουλειά μας. Συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας, τώρα να μεταφραστούν όλες τις συμβάσεις σε ορίστου χρόνου. Καλή συνέχεια σε όλους.